Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Σε λίγο θα έχουμε τον προπονητή, τον νέο προπονητή του Άρη. Τον Νίκο τον Αναστόπουλο. Τον μεγάλο Αναστό, όπως λένε και οι φίλοι του ποδοσφαίρου. Τον μεγάλο Αναστό λένε και οι φίλοι του Άρη, που περίμεναν τις τελευταίες ημέρες και ανησύχησαν κιόλας σε κάποια φάση ότι δεν θα γίνει η δουλειά. Τελικά η δουλειά έγινε, έτσι δεν είναι, coach? Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας. Τι γίνεται? Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Σαν τη Θεσσαλονίκη δεν έχει, έτσι? Σίγουρα. Εμείς λέμε εδώ, εμείς που είμαστε οι μόνιμοι εδώ πέρα, λέμε σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Αλλά εσείς που δεν είστε, ας πούμε, από τη Θεσσαλονίκη, λέτε σαν τη Θεσσαλονίκη δεν έχει. Σίγουρα. Να πω καλή επιτυχία, να πω σιδηροκέφαλος, να πω καλή υγεία να έχουμε όλοι μας φυσικά, και εσείς και η ομάδα και οι παίκτες. Το βασικό. Και όλα τα άλλα είναι στα χέρια μας, στα πόδια μας και στο μυαλό μας. Να σου πω, ρε κότς, έτσι να σου μιλήσω έτσι άνετα. Γιατί σε γουστάρει ο κόσμος του Άρη τόσο πολύ, για πες. Κοίταξε, εγώ το εισπράττω, το καταλαβαίνω, δηλαδή. Είναι αμοιβαίο. Σε γουστάρουνε πολύ, πραγματικά. Ναι, είναι αμοιβαίο όμως. Έτσι, τα συναισθήματά μου για τον Άρη είναι γνωστά. Ναι. Οπότε, λοιπόν, δεν είναι ψεύτικο, δηλαδή, να πούνε να λένε ένα καλό λόγο για έναν άνθρωπο, για έναν προπονητή κτλ. Είναι αληθινό αυτό, το καταλαβαίνω από τους Αρκιανούς που μιλάω εγώ κάθε μέρα στο ραδιόφωνο, στον αέρα. Ναι, αλλά δεν έχουν λόγους. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα συναισθήματά μου λοιπόν είναι γνωστά, και όποτε λοιπόν μου δινόταν η ευκαιρία το έδειγνα αυτό. Όχι, φαίνεται και από την πλευρά σου ότι δεν είναι ψεύτικο. Επίσης, δηλαδή, προφανώς αυτό καταλαβαίνει ο κόσμος και σου το ανταποδίδει κιόλας, γιατί σου ανταποδίδει αυτή την αγάπη, ας πούμε. Και από την άλλη πλευρά, ότι εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, δηλαδή πριν 9 χρόνια που είχα έρθει κάτω από πάρα πολλές δύσκολες συνθήκες. Όπου 9 χρόνια περάσανε, τόσο πολλά. Ναι, ναι. Έτσι, με 9 παιχνίδια το Χαριλάο κλειστό, αναγνώρισα ότι έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να επαναφέρουμε τον Άρη εκεί που πραγματικά αξίζει και πρέπει να είναι. Έτσι, και αυτό το αναγνώρισε. Πότε ήταν η πρώτη φορά που σε προσέγγισαν από τον Άρη για να... μέχρι να φτάσουμε στο σήμερα, στο χθες ουσιαστικά που τελείωσε η υπόθεση, πού ήταν η πρώτη φορά που δέχτηκες την ενόχληση του Άρη? Πρέπει να ήταν Παρασκευή. Την Παρασκευή, ναι. Αληθινά θέλω να μου πεις, η πρώτη σου αντίδραση? Πάντα μιλάω ειλικρινά και πάντα σκέφτομαι αυτό, και αυτό που λέω. Και επειδή λοιπόν είμαι ένας άνθρωπος αυθόρμητος και όχι διπλωμάτης να σκέφτομαι άλλα και να λέω άλλα, αυτό το πράγμα στο παρελθόν έχει για κάποιους, ας πούμε, δεν τους αρέσει, έχω κατηγορηθεί, γιατί λέω αυτά πραγματικά που πιστεύω, έτσι. Ως προς την ερώτηση που μου έκανες, ότι είναι να μου απαντήσεις ειλικρινά. Ναι. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που άλλος, αν με προσεγγίσει όπως πρέπει να με προσεγγίσει, ναι, είμαι πάρα πολύ εύκολος. Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν ο άλλος... Δεν λέω για το συγκεκριμένο θέμα, έτσι, μιλάω για γενικά, για να πάω στο συγκεκριμένο θέμα. Όταν όμως μπαίνω σε ζυγαριά και σε συγκρίσεις, είναι το αδύνατο μου σημείο εκεί. Δηλαδή, για κάντο μου λίγο πιο λιανό αυτό. Όταν λέω μπαίνω σε συγκρίσεις ή σε ζυγαριά με άλλους, είναι ότι χειρότερο, δηλαδή. Δηλαδή με τσιγκλάει ο άλλος. Ναι, okay, εντάξει. Επειδή σου απαντάω, γιατί απαντάω όπως όπως αισθανόμουν. Το κατάλαβα, γι' αυτό και ρώτησα. Βέβαια, κάποια στιγμή ανησύχησε ο κόσμος ότι δεν θα. Τους έβλεπα εδώ τους Αριανούς, τους ένιωθα μάλλον να ανησυχούν ότι δεν θα ερχόσουν coach. Ήταν και λίγο στεναχωρημένοι για την προηγούμενη φορά που τελικά δεν ήρθες, ας πούμε. Ενώ... Ναι, αλλά την προηγούμενη φορά που ήρθα και έγινε όλη αυτή η διαδικασία που έγινε. Δικαιόμουν λοιπόν και εγώ να πάρω μια ευκαιρία Super League, και συμβόλαιο είχα, το οποίο δεν τηρήθηκε, και Super League δεν πήγα με τον Άρη. Ναι, εσύ λες για την πρώτη φορά που ήσουν προπονητής, εγώ λέω για την άλλη φορά που ήρθες για τον Άρη, αλλά τελικά έφυγες πίσω, δεν υπέγραψες. Ναι, εκ του αποτελέσματος όμως δικαιώθηκα, διότι είπα ότι έτσι όπως είναι, όπως θα λειτουργήσει, δεν θα λειτουργήσει σωστά.
με τα γνωστά. Ναι, ήσουνα. Το έβλεπα. Επιφυλακτικός, δεν είχες καταλάβει ότι δεν τρέχανε σωστά τα πράγματα. Έχω μια τόσα χρόνια μέσα στα γήπεδα, για αυτό το κομμάτι μιλάω για το ποδόσφαιρο. Έχω μια διαιρετικότητα για να μπορώ να δω κάποια πράγματα. Σε είχε προσεγγίσει και η πλευρά του κυρίου Αρβανιτίδη όταν, που ανέλαβε για λίγες ώρες τον Άρη? Όχι, όχι, δεν είχα μιλήσει. Όχι, όχι, γιατί όχι. Με το που ανέλαβε η πλευρά του Αρβανιτίδη για δύο μέρες, πρώτο όνομα που ακούστηκε ήταν το δικό σου πάλι. Μπορεί να ακούστηκε, αλλά εγώ δεν είχα καμία. Δεν είχε. Απολύτως καμία. Τον κύριο έχω λόγους να διαφημιστώ, ούτε λόγους να αυτοδιαφημιστώ. Γι' αυτό γουστάρω που δεν το λες. Δεν έχω τέτοια προβλήματα. Τα ίσια. Το ξέρω, γι' αυτό και σε ρωτάω, γιατί ξέρω θα μου πατήσει κιόλας. Τον κύριο Καρυπίδη τον ήξερες από παλιά? Είχατε τον κύριο Καρυπίδη τον ήξερα σαν άνθρωπος του ποδοσφαίρου που είμαι, ακουστικά. Ότι ήταν στη Βέρεια και τα λοιπά, έτσι. Ναι, σαν πρόσωπο. Όπως και ο ίδιος με ήξερε ποδοσφαιρικά και ακουστικά. Δεν είχαμε ποτέ συναντηθεί. Τι φάση είναι τώρα, δηλαδή τον Αναστό τον ξέρουμε ότι είναι ωραία φάση, είναι ωραίος τύπος ρε παιδί, είναι ωραίος άνθρωπος. Ο Καρυπίδης τι φάση είναι, κύριε Αστόπουλε? Λοιπόν, ο κύριος Καρυπίδης λοιπόν εμένα μου έδειξε ναι, ότι είναι ένας άνθρωπος που αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή για τον Άρη γουστάρει και το κάνει, του αρέσει. Ναι. Του αρέσει δηλαδή η ιστορία του Άρη. Και σε ποιον δεν αρέσει όταν έχει 20.000 κόσμο το γήπεδο, ναι, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι, και έναν άνθρωπο αποφασισμένο να πετύχει το εγχείρημα αυτό. Ναι. Να πετύχει. Να πετύχει, ναι. Ναι, για σένα όμως coach είναι δύσκολο, έτσι. Δεν είναι Super League. Είναι γάμα εθνική. Κοιτάξτε, κατάλαβα την ερώτηση. Δεν είναι μόνο το roster. Δηλαδή, πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο για σένα να πάρεις την απόφαση, ότι βλέποντας ότι, γιατί είδες ότι κάνει κινήσεις ο πρόεδρος, έτσι. Δηλαδή, έχει φέρει παίκτες καλούς, πολύ καλούς. Εντάξει, και πέρυσι υπήρχαν κάποιοι παίκτες, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Δηλαδή? Δεν φτάνει μόνο να έχεις καλούς παίκτες. Αυτούς τους καλούς παίκτες κάποιος πρέπει θα πρέπει να τους καθοδηγήσει. Και επειδή κλεινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Όχι από τους παίκτες, δηλαδή δεν είναι κριτήριο επειδή είναι καλοί παίκτες. Ούτε μπορείς να επιτύχεις το στόχο μόνο με τη φανέλα, γιατί μου άρεσε. Αυτό το πράγμα το βίωσε, πέρυσι ο Άρης. Παίζανε λοιπόν τα παιχνίδια, όλοι λοιπόν θέλαν να κερδίσουν τον Άρη, όλοι θέλαν να δείξουν το καλό τους πρόσωπο στο παιχνίδι με τον Άρη και στα υπόλοιπα παιχνίδια δεν τους ενδιέφερε. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν είναι εύκολο μόνο γιατί είναι καλοί παίκτες, ότι είναι καλοί παίκτες αυτό είναι δεδομένο, δεν το συζητάμε, αλλά τους καλούς παίκτες κάποιος θα πρέπει να τους προπονήσει και να τους καθοδηγήσει. Αν ήταν έτσι και αυτό το σκεπτικό, όλοι λοιπόν οι μεγάλοι σύλλογοι, οι Ρεάλ, οι Τσέλσι, όλοι, ναι, θα πηγαίναν λοιπόν ο πρόεδρος να παίρνει τους καλούς παίκτες και θα βάζε το χύψι, να μην μπούμε σε ονόματα, ναι, έλα γιατί μόνο και μόνο είναι καλοί παίκτες, έλα να προπονήσεις. Δεν είναι έτσι. Το συμβόλαιο. Ο προπονητής στο ποδόσφαιρο σήμερα παίζει σημαντικό ρόλο. Βέβαια παίζει σημαντικό ρόλο. Και σαν αυτό που λες τώρα μου φαίνεται και σαν ξεφωνητό για τον προηγούμενο προπονητή του Άρη. Όχι, όχι. Αλλά εντάξει, κάνω ότι. Όχι, ρε παιδί μου, το προσπερνάω. Απλά ξέρεις και εγώ είμαι από αυτούς που τα λένε στα ίσια αυτά που νιώθουν γι' αυτό. Γιατί. Κριτική μπορείς να κάνεις όμως. Δεν κατάλαβα. Εσείς οι προπονητές, ας πούμε, όπως και οι διαιτητές, όπως και οι παράγοντες, δεν μιλάει ο ένας για τον άλλον. Όχι, εμένα δεν με ενδιαφέρει το παρελθόν. Λάθη μπορεί να κάνουμε όλοι. Όχι, μπορεί να κάνουμε. Λάθη κάνουμε όλοι. Όλοι. Ναι. Ιδενός όποιος δουλεύει κάνει λάθος. Ναι. Άρα θα σε παρακαλέσω όμως να μην λέμε, ας πούμε, ότι ξέρεις, είπα για τον προηγούμενο ή για την προηγούμενη. Μου φάνηκε. Δεν είπα ότι το έγινε. Καμία θέμα τέτοιο. Ωραία. Ευτυχώς τώρα έχει ο Άρης εσένα. Για πόσο καιρό υπέγραψες coach, συμβόλαιο? Κοιτάξτε, ο Άρης ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι ένα αυτή τη στιγμή είναι σωματείο ερασιτεχνικό. Ερασιτεχνικό, ναι. Δεν επάγγελμα. Ακούγεται κάπως, αλλά την αλήθεια λες. Ναι, ακούγεται κάπως. Ναι, λέω την αλήθεια γιατί έτσι είναι. Έτσι είναι, ναι. Δυστυχώς. Δηλαδή, πρακτικά είναι ερασιτεχνικό, έτσι. Πρακτικά. Ναι, πρακτικά, όχι, έτσι είναι, όπως το λες ακριβώς. Ουσιαστικά ποτέ δεν γίνεται. Δεν ενοχλεί κανέναν Αριανό, πιστεύω το που λες, γιατί λες την αλήθεια. Όχι, λέω ότι. Μα έτσι είναι. Μπορεί να υπογράψει το επαγγελματικό συμβόλαιο. Υπάρχει, δηλαδή οι ποδοσφαιριστές έρχονται και υπογράφουν επαγγελματικά συμβουλία. Ναι, ναι.
Όχι, βέβαια. Καταρχάς, ούτε ο προπονητής δεν μπορεί να υπογράψει επαγγελματικά, έτσι δεν είναι. Λέω, ούτε και εγώ. Άρα με ιδιωτικό συμφωνητικό πήγε η δουλειά, ας πούμε. Ακριβώς. Μάλιστα. Και αυτό το κάνει, ο Ραστέχνης το κάνει. Ναι. Όταν θα έρθω, θα υπογράψω ένα συμβόλαιο. Από όταν ο Ραστέχνης δεν είναι. Γιατί λέγεται Ραστέχνης. Ναι, ναι, ναι. Άρα ιδιωτικό συμφωνητικό που μέσα λέει ότι αν ανεβεί η ομάδα. Όχι, με, με προσλαβαίνει ο Ραστέχνης. Ναι. Τι είναι, αυτή τη στιγμή είναι πρόεδρος ο κ. Καρυπίδης. Έτσι είναι, είναι έφορος, σαν έφορος είναι, σαν υπεύθυνος του τμήματος, ναι. Μπράβο. Έτσι λοιπόν, είναι. Πρώτα λοιπόν ο Θεός του χρόνου που Άρης θα γίνει επαγγελματική, θα γίνει ΠΑΕ. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν λοιπόν οι, πώς να λέγα, τα εφόδια, ώστε αυτό το τριετές πλάνο που έχει χαράξει ο κύριος Καρυπίδης και λοιπά, να υλοποιηθεί με ναι. την... παρουσία του Άρη στη φυσική του θέση, εκεί που πρέπει να, εκεί που πρέπει να ανήκει. Ναι, ναι. Έτσι, και ναι, εκεί που θα πάει. Τα πρόσεξες όλα κόσμο. Δηλαδή δεν πιστεύω να σε ξανααδικήσουν, ας πούμε. Έρχεσαι στα λόγια μου. Αυτό είπα την προηγούμενη φορά. Ήρθα. Ναι. Το είπα. Δεν ήθελα πάλι να, δηλαδή, να ξαναγίνει κάτι και πάλι να βγω ζημιωμένος. Γι' αυτό τον πέδεψες λίγο τον κύριο Καρυπίδη. Όχι, δεν θέμα. Λίγο τον πέδεψε και λίγο περιμέναμε την απάντηση πιο νωρίς. Δεν πειράζει. Τώρα το λέμε επειδή έχει περάσει και το λέμε έτσι χαριτολογώντας το λέμε έτσι. Λοιπόν, αυτό, την ιστορία. Ναι, μου έδωσε λοιπόν την εντύπωση ο κύριος Καρυπίδης ότι είναι ένας τέτοιος άνθρωπος. Ναι. Του αρέσει το ποδόσφαιρο. Αυτό που κάνει το κάνει κέφι τον Άρη. Γιατί είμαι χρόνια στην μπάλα και μπορώ να, όταν μιλάω με έναν άνθρωπο, έτσι όχι ποδοσφαιριστή. Με έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με το ποδόσφαιρο και βάζει κρίματα, είμαι σε θέση τουλάχιστον τόσα χρόνια που είμαι να καταλάβω. Έτσι, ναι. Και άλλωστε και οι κινήσεις που κάνει αυτό το πράγμα δείχνουν. Ναι, ναι, τότε θυμάμαι σε είχε αδικήσει ο Σκόρδας. Το θυμάμαι εγώ χαρακτηριστικά. Όχι, δεν μου είχε αδικήσει ο Σκόρδας. Ποιος? Λοιπόν, δεν θα μπούμε τώρα. Εντάξει, αλλά άσε με να το λέω. Εντάξει, δεν θα μπούμε, δεν θα μπούμε στην. Ήρθε η ώρα να πάρει τη ρεβάνς. Αυτό είναι, αυτό είναι. Ήρθε η ώρα, ήρθε, πώς λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις κάθε εμπόδιο σε καλό, αλλά ήρθε το πλήρωμα του χρόνου πάντα, τώρα. Πάντα, όταν υπάρχει κάτι και πάει να γίνει μια συμφωνία και δεν γίνεται, το κάθε εμπόδιο σε καλό. Α, μπράβο, ναι. Ναι. Άλλωστε, εγώ έρχομαι, γιατί πραγματικά και το εννοώ αυτό, ναι. Όλος άρεσε να ενωθεί. Δεν είναι δηλαδή, αξίζει αυτήν του Σκόρδα, η άλλη είναι του Αρμαρνάνη, τη άλλη είναι του Κάλλας κλπ. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι σε ταλαιπωρία ποδοσφαιρική. Είναι σε ταλαιπωρία, ναι. Το αγωνιστικό τμήμα, καθαρά αυτό τώρα είσαι υπεύθυνος coach εσύ, οπότε να ξέρεις, εσύ δεν έκαναν άλλον τώρα, εσύ, σε σένα υπάρχει. Και θα είμαι και υπόλογος. Βέβαια, όλο το βάρος πέφτει στην πλάτη σου. Να ρωτήσω κάτι, είναι δύσκολο αυτό που θα σε ρωτήσω. Εγώ είμαι, να σου το πω στα ίσια, εγώ είμαι ήσυχος αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που συμφώνησες δηλαδή εσύ με τον Άρη, λέω, στο αγωνιστικό κομμάτι και με τις μεταγραφές που έχει κάνει ο Καρυπίδης, είμαι σίγουρος, έτσι. Έχω μια σιγουριά, ρε παιδί μου. Βέβαια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, εκτός από το αγωνιστικό, δηλαδή αν θα τους βάζεις εσύ στις σωστές θέσεις και θα αναπτύσσεται σωστά η ομάδα για να κερδίζει, αυτό είναι, ναι, είναι δικό σου θέμα. Σωστά. Στα υπόλοιπα που καλώς ή μάλλον κακώς υπάρχουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχεις την εξασφάλιση από το μεγαλομέτωχο. Δηλαδή θέλω να πω ότι να μην την αδικούν την ομάδα, ρε παιδί μου, στη ΓΑΜΑ Εθνική. Να τη σέβονται, ναι. Αυτό θέλω, αυτό, ναι. Αυτό. Εκ των πραγμάτων θα τη σεβαστούν, θέλουνε δεν θέλουνε. Δηλαδή? Δεν υπάρχει δηλαδή. Ή θέλεις ή δεν θέλεις, ο Άρης το αφενός ότι θα πετύχει το στόχο του, αφετέρου θα, όπως είπες, θα τον σεβαστείς. Γιατί πέρυσι, εντάξει, δεν το είχε και πολύ αγωνιστικά, αλλά στο τέλος φάνηκε ότι δεν τον σεβάστηκαν, παιδί μου, τον Άρη. Δηλαδή δεν. Ο Άρης δεν έχει ανάγκη. Τον φέρονταν σαν να είναι, ναι, ομάδα. Δεν έχει ούτε ζήτησε εύνοια ούτε τίποτα. Ο Άρης είναι Άρης, έτσι, είναι μεγάλος σύλλογος, με ιστορία κλπ. Κλπ. Λοιπόν, είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν, θα σεβαστούν και θα πούνε έτσι λαϊκά, θα πούνε και ένα τραγούδι. Έτσι, λοιπόν, αυτό. Από εκεί και πέρα, εμένα η πλάτη μου είναι τόσο μεγάλη που έχω σηκώσει περισσότερα βάρη τις περισσότερες φορές. Ναι, ναι, ναι. Μα είσαι και τα δύσκολα, δεν είσαι και τα εύκολα, είσαι και τα δύσκολα. Μπορεί να είναι έτσι η μοίρα μου. Να είναι από τα δύσκολα, να είναι στα δύσκολα, εγώ δεν έχω. Έτσι μου αρέσει αυτό μου αρέσει. Ποτέ δεν πάω σε μια ομάδα που δεν μου αρέσει. Ναι. Γιατί αν πάω
και δεν μ' αρέσει, δεν μπορώ να λειτουργήσω. Αν δεν έχει κόσμο, αν δεν έχει φασαρία, αν δεν έχει, δεν μπορώ να λειτουργήσω. Έτσι. Είναι απλό. Το ίδιο έγινε και με τον Όφη. Ναι, έτσι ακριβώς. Coach, φόρμα πότε βάζεις για να μπεις στην προπόνηση, να κάνεις την πρώτη προπόνηση? Εντάξει, θέλοντας αύριο. Αύριο, έτσι. Ναι. Αύριο. Τώρα, την ώρα που μιλάμε, ο Ανδρέας ο Σκέτος την κάνει την προπόνηση. Όχι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ανδρέας ο Σκέτος ήδη είναι στο γήπεδο. Συνεργάτη σου, έτσι. Εδώ Βεβαίως. Θα είναι στον Άρη μαζί σου. Βεβαίως. Ωραίος ο Ανδρέας, έχει φορέσει και τη φανέλα. Είναι σημαντικό γιατί έχει φορέσει και φανέλα. Ξέρει που βρίσκεται ο Ανδρέας ο Σκέτος και είναι σημαντικό αυτό. Σίγουρα. Άμα δεν ξέρει την ιστορία ενός συλλόγου, οφείλει να την μάθει. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι αργά στη ζωή. Έτσι ακριβώς. Και θέλω και ένα τελευταίο σχόλιο. Όχι. Ξέρεις, αυτό τώρα το ζητάνε οι περισσότεροι. Αλλά στον κόσμο τι να πούμε, ρε κότς, στα ίσια να του πει κάτι αληθινό, ας πούμε. Όχι ότι θα κερδίσουμε, θα είμαστε καλύτεροι κτλ. Αλλά τι του λες το Αριανό τώρα που τον βλέπεις? Αυτά είναι πάρα πολύ πεζά και τα... Ναι. Για πες, τι του λες το Αριανού? Ο κόσμος πρέπει να είναι δίπλα από την ομάδα. Θα την αγκαλιάσει την προσπάθεια αυτή, ναι. Διότι θα έρθει το αποτέλεσμα. Έτσι, εννοώ. Μ' αρέσει η σιγουριά που βγάζεις, μου αρέσει πολύ. Όχι, έτσι και είναι. Λοιπόν, θα αγκαλιάσει την ομάδα, να είσαι σίγουρος ότι θα έρθει. Τίποτα δεν είναι εύκολο στη ζωή, τίποτα. Θα έρθει, είναι δύσκολο το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ναι. Και από εκεί και πέρα, όλοι μαζί λοιπόν αγαπημένοι, ενωμένοι, με βροντερό παρόν στο γήπεδο, έτσι, όπως είμαστε στη Β' Εθνική, μετά από 9 παιχνίδια, 8 παιχνίδια, το ένα είχε παιχτεί με την πρώτη Εθνική, μετά από 8 παιχνίδια παίξαμε με τον τελευταίο, τον Παλαιακό, και είχε 17.000 εισιτήρια. Mm-hmm. Έτσι πρέπει να είναι. Ναι. Θα αναγκάσουμε πάλι να ξαναρθεί ο κόσμος στο γήπεδο. Ωραίο είναι αυτό, μου αρέσει. Το ξαναγκάσουμε πάλι. Γιατί ο κόσμος είναι δύναμη. Οι πρόεδροι, προπονητέ και οι ποδοσφαιριστές έρχονται και παρέρχονται. Αυτός που μένει είναι ο κόσμος. Έτσι είναι. Έτσι. Μ' αρέσει αυτό που λες, κόουτς, ότι θα τον αναγκάσουμε να δει. Προφανώς όχι μόνο να το δοκάρει και μέσα, δηλαδή να μπαίνει η μπάλα στα δίχτυα, θα τον αναγκάσει και με την μπάλα που θα παίζει ο Άρης. Μακάρι. Με αυτό είπαμε, όλη την προσπάθεια. Έτσι. Να, Σάββατο. Είναι Σάββατο... η οποία θα παλεύει τα παιχνίδια, γιατί, και ειδικά στα εκτός έδρας, γιατί στα εκτός έδρας δεν παίζει μπάλα στους αντιπάλους. Έτσι. Σάββατο πρώτο φιλικό που κάθεσε πάγκο είναι με ιολικό κτλ. Ναι. Στη Μυτιλίνη, ωραία, ναι. Τέλεια. Θέλω και ένα τελευταίο σχόλιο για την ημέρα τέτοια. Θέλω ένα σχόλιο για το μάτς του απόψινό, το μεγάλο, το Champions League του Ολυμπιακού. Κοιτάξτε, με την Bayern. Είναι δύσκολο το παιχνίδι, δεν το συζητάμε. Έτσι. Και σε τέτοια παιχνίδια, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης παλιά κτλ. Όλοι οι ΑΕΚ, όλες αυτές οι μεγάλες ομάδες, δεν έχουν να χάσουν τίποτα, μόνο να κερδίσουν. Είναι παιχνίδι δύσκολο, δεν το συζητάμε. Ναι. Θέλει μυαλό, θέλει πλάνο, θέλει σχέδιο. Γιατί αν σε αυτές τις ομάδες χαλαρώσεις, πας χαλαρά και τα λοιπά και δεν υπάρχει σχέδιο, η επιτυχία από την αποτυχία είναι σε κλωστή. Έτσι λοιπόν. Βέβαια. Το επίπεδο το παραμικρό λάθος δεν συγχωρείται. Εδώ στην Ελλάδα μπορεί να γίνει. Ναι. Έτσι είναι. Coach, εγώ είμαι από αυτούς που χαίρονται πολύ να μιλάνε μαζί σου και μακάρι να δώσεις την ευκαιρία φέτος στους Αριανούς να χαρούν, έτσι, γρήγορα να περάσει αυτή η χρονιά και να ανεβήσει με την ομάδα. Εγώ πιο γρήγορα να περάσει χρονιά. Έτσι ακριβώς. Εμείς λοιπόν από την πλευρά μας που είμαστε υπεύθυνοι για το αγωνιστικό κομμάτι, να είναι σίγουροι και θα το δουν, και δεν είναι το να λες μόνο, πρέπει και να κάνεις. Έτσι, το να λες δεν μου λέει τίποτα εμένα. Ναι, βέβαια. Πρέπει και να κάνεις. Ναι, βέβαια. Να ρωτήσω αυτό το τελευταίο. Από τις κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα, από το ρόστερ που έχεις μια ιδέα, είσαι ικανοποιημένος ή θέλει κανένα δυο προσθήκες ακόμα? Βεβαίως είμαι ικανοποιημένος, έτσι, γιατί όλοι αυτοί είναι πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και γνωστοί ποδοσφαιριστές και καλοί ποδοσφαιριστές. Ναι, όλοι. Ναι. Μηδενός εξαιρουμένους. Κάποια παιδιά, όλα τα παιδιά τα γνωρίζω ονομαστικά και με γνωρίζουν, και ωραία, με κάποιους έχω στο παρελθόν συνεργαστεί, οπότε με ξέρουν και τους ξέρω, έτσι. Mm-hmm. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Καρυπίδη και αν κρίνουμε ότι μπορεί να γίνει κάποια προσθήκη, θα γίνει. Το να λέμε όμως ότι θα κάνουμε μεταγραφές γιατί πρέπει να κάνουμε ή γιατί έχουμε το δικαίωμα μέχρι τις 31 Δεκάτου, δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Ωραία. Κόβο, σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Να έχεις υγεία και μαζί με τα παιδιά σου εκεί στον Άρη να καταφέρεις. Έτσι. Και όλα θα πάνε καλά. Έτσι όλα ακριβώς. Μακάρι.
Να είσαι καλά, coach. Ευχαριστούμε πολύ.